σήμερα δεν είδαμε να διαδικεί τις ευκαιρίες που έχουν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αν σας προβληματίζει αυτό και πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα, γιατί όλες οι ομάδες με το που είμαστε μεστοί αυτό. Εντάξει, πώς θα λυθεί είναι μέσω του θέμα δουλειάς. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα στην προπόνηση. Θα πρέπει να δείξουμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω όμως ότι το πάνω απ' όλα για μένα είναι πως οι να είναι ήρεμοι, να μην έχουν καμία πίεση, κανένα άγχος. Και γιατί το άγχος και η πίεση δημιουργεί αρνητικά αποτελέσματα στο να μπορέσουν να αποδώσουν αυτό που μπορούν. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι εάν έμπαινε ένα γκολ, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά σήμερα για την ομάδα μου. Μετά, εάν όμως δεν μπορούμε να τα συμβολώσουμε, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Όπως είπε πριν, συνεχίζουμε και κάνουμε μπροστά, ώστε να επιτύχουμε το στόχο μας. Ο στόχος είναι μοναδικός και ένας. Να πούμε γρήγορα και γρήγορα. Κύριε Δελάβη, δεδομένου ότι όλε οι ομάδε που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ θα είναι στο ίδιο μοτίβο, το ίδιο του παιχνιδιού, αν δείτε τι γενέ παιχνίδι. Θεωρείτε ότι στι μέρε φάσει θα είναι ένα τρόπο για να μπορούμε να βάζουμε ένα κόλπο, να βάζει η ΑΕΚ ένα κόλπο εύκολα, διότι σήμερα είδαμε αρκετέ μέρε φάσει, αλλά δεν τι εκμεταλλεύτηκε. Και στο προηγούμενο παιχνίδι και σε αυτό δημιουργήσαμε τι προποθέσει ή την εικόνα με κάποια φάουλα έξι περιοχή. Αλλά για μένα το ζητούμενο δεν είναι να βάζουμε έναν κόλλο από μια στιγμή φάση. Εγώ θέλω να παίζει η ομάδα στο τόπο ποδόσφαιρο και να δημιουργεί τους κινδύνους που πρέπει, ώστε να την βάλει κάτω να βάλουμε. Αυτό είναι ο σκοπός μου, να φτιάξω τέτοια άλλη που θέλω να φτιάξω. Από εκεί και πέρα όμως, καθαρά αγωνιστικό, εάν θέλω να ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι, όντως στα στιγμένα είναι ένας τρόπος, αλλά δεν είναι μοναδικός. Και δεν μπορώ να μείνω μόνο σε αυτό το κομμάτι. Η πραγματικότητα είναι ότι στην κατηγορία υπάρχουν πολλά άσχημα γήπεδα. Το έχει στο άκατο είναι καλό και στη χρειά πρώτη που πάνε καλό γήπεδο. Σήμερα το γήπεδο είναι καλό. Και δεν βοηθάει σε αυτό το πράγμα να μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο μια ομάδα για παράδειγμα. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο το εξετάζεται. Δεν είναι μόνο το γήπεδο. Για νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Όταν ένα υπόπτη δεν μπορεί να δει δύο φορέ ένα offside που δεν υπάρχει, από εκεί έμαθα σχεδόν το δύο. Ακόμα και αυτό είναι ένα θέμα. Επομένως, αυτοί που έχουν τους δίκες της εθνικής θα πρέπει να προγραμματιστούν και για αυτό.